μέσα. Είπατε συνειδητά ψέματα ότι τους πρόσφυγες τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τασία. Έτσι λέγατε. Την ίδια στιγμή που στις πλάτες της χώρας μας έσκαγε η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στις δικές μας πλάτες έσκασε. Και την ίδια στιγμή εσείς μιλούσατε για ιδεολειψίες της αριστεράς. Και μας κατηγορούσατε ότι δεν φυλάμε τα σύνορα. Και όταν σας μιλούσαμε για διεθνές δίκαιο και για την υποχρέωση της χώρας με βάση το δίκαιο της θάλασσας να διασώζουμε ευάλωτους ανθρώπους που κινδυνεύουν και όχι να τους επαναπροωθούμε με κίνδυνο να βρεθούμε μπροστά σε νέα φαρμακονήσια, εσείς τότε μας κλεβάζατε ότι δήθεν είμαστε απάτριδες και δεν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη θαλασσίων συνόρων. Και τι δεν είπατε, προκειμένου να μας κάνετε κριτική ακόμα και σε αυτό το ευαίσθητο, το δύσκολο, το πολύπλοκο διεθνές ζήτημα. Μέχρι και ότι από την επόμενη των εκλογών υποσχεθήκατε θα τελειώσουν τα αστεία και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, γνωρίζοντας ότι επιτέλους υπάρχει κράτος σε αυτόν τον τόπο, θα σταματήσουν να έρχονται. Και δεν πέρασαν τρεις μήνες από την εκλογή σας και εκεί που πέρναγαν 50, ξανάρχονται 150 και 200 και 250. Τριπλασιάστηκαν οι ροές μόλις εκλεγήκατε. Δεν ευθύνεστε προφανώς εσείς γι' αυτό. Αλλά κοιτάξτε μια ειρωνία της τύχης. Και πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τασία που τους προσκαλούσε όλους αυτούς που πολλαπλασιάστηκαν? Στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούσατε λοιπόν να δώσετε μια τέτοια δικαιολογία. Τότε λοιπόν ανακαλύψατε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό, τώρα το είπατε προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό και θα σας εξηγήσω γιατί αυτό είναι προβληματικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είπατε, ότι το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό όπως εσείς το βαφτίσατε, είναι γεωπολιτικό πρόβλημα. Το ανακαλύψατε. Συγχαρητήρια. Καλωσορίσατε στην πραγματικότητα, έχω να σας πω. Βεβαίως, για όλα όσα μας κατηγορήσατε, κανένας δεν βρέθηκε από εσάς να πει έστω ήταν υπερβολή, βρε αδελφέ, κάναμε λάθος, μια συγγνώμη. Για όλους αυτούς τους ακροβατισμούς του προηγούμενου διαστήματος. Μόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε τη Μόρια τον Ιούλιο και προς τιμήν του τότε μίλησε για τη θετική του εντύπωση από την πληρότητα των υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Όταν όμως και αυτός βρέθηκε μπροστά στις αντιφάσεις των δικών σας πολιτικών επιλογών, τότε θυμήθηκε ότι αυτό που παρέλαβε δεν ήταν ακριβώς πληρότητα υπηρεσιών, αλλά γκούλακ. Και το ερώτημα είναι τι έκανε, τι κάνατε αυτούς τους τρεις μήνες μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δείξατε, κατά την εκτίμησή μου, πόσο ανέτοιμοι ήσασταν να αντιμετωπίσετε μια υπαρκτή κρίση. Ένα υπαρκτό διεθνές γεωπολιτικό πρόβλημα που σκάει όμως τη χώρα μας και που είναι μια ανοιχτή πληγή. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας ότι στο μόνο ζήτημα που δεν σας τα αφήσαμε στρωμένα να τρώτε από τα έτοιμα, στο μόνο που χρειάστηκε να αποδείξετε την ετοιμότητά σας και να διαχειριστείτε κρίση, τα κάνατε θάλασσα. Ετοιμότητα δείξατε, βεβαίως, στο να γεμίσετε το κράτος με γαλάζιους μετακλητούς. Εσείς που είχατε κάνει σημαία τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Τους αυξήσατε και το μισθό, βεβαίως, διότι παρότι είναι περισσότεροι, δεν μπορούν να παίρνουν τα ίδια χρήματα που πέραν οι μετακλητοί των προηγούμενων. Η δική σας είναι πιο ικανή, είναι άριστη. Ετοιμότητα δείξατε, βεβαίως, στο να μοιράζετε το δημοσιονομικό περιθώριο που εμείς δημιουργήσαμε και να μας λέτε από πάνω ότι και δικό σας έργο. Από τον Ιούλη και μετά ανέκαψε η οικονομία στη χώρα. Πριν, ως γνωστόν, εσείς τα λέγατε αυτά, από αυτό το βήμα, είχαμε τέταρτο μνημόνιο. Και τώρα από αυτό το τέταρτο μνημόνιο έχετε τη δυνατότητα να δίνετε και παροχές. Σε αυτά λοιπόν δείξατε ετοιμότητα, ήσασταν έτοιμοι. Στην πρώτη πραγματική δυσκολία, δείξατε
την επιτελική σας ανετοιμότητα, την επιτελική σας ανικανότητα. Τι κάνατε λοιπόν από τον Ιούλη και μετά? Πρώτα απ' όλα, την πρώτη κιόλας ημέρα αποφασίσατε να διαλύσετε, να καταργήσετε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αναθέσατε το προσφυγικό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθιστώντας το ζήτημα αυτό ζήτημα καταστολής. Από την πρώτη στιγμή δείξατε τον λάθος τρόπο με τον οποίο βλέπετε το πρόβλημα. Και διώξατε ανθρώπους με τεράστια εμπειρία στο θέμα αυτό, που είχαν διαχειριστεί κρίσεις και γνωρίζαν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Προφανώς επειδή θεωρήσατε ότι δεν είναι κοντά στις απόψεις σας. Καθυστερήσατε απαράδεκτα τη μεταφορά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από τα νησιά στην Ενδοχώρα, που ήταν έτοιμη και έπρεπε, ήταν προγραμματισμένη και έπρεπε να γίνει αυτή η μεταφορά Ιούλιο μήνα, όχι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και έτσι, από περίπου 8.000 που είχε μόρια όταν αναλάβατε, έφτασε να μετρά 5.600. Από 5.600 που είχε μόρια όταν αναλάβατε, σήμερα μετρά σχεδόν 15.000 ανθρώπους. Και τα πέντε νησιά, όταν αναλάβατε, είχαν περίπου 15.000, σήμερα ο πληθυσμός αγγίζει τις 30.000. Στη Σήμη δεν είχαν παραμείνει ετούτες άσυλο πάνω από 24 ώρες τα 4 χρόνια, 3,5 χρόνια της προσφυγικής κρίσης. Βγήκε ο δήμαρχος της Σήμης σε ένα μέσο ενημέρωσης και τον είδα με τα μάτια μου και πρόλαβε να πει: 16 χρόνια είμαι δήμαρχος, δεν έχω ξαναδεί πιο ανίκανη κυβέρνηση. Έκτοτε βέβαια δεν τον ξαναείδαμε ποτέ στα κανάλια. Ελπίζω να είναι καλά τουλάχιστον ο άνθρωπος. Θα τον επισκεφθώ στην πρώτη ευκαιρία.